υπάρχει περίπτωση, υπάρχει ελπίδα να βρεθεί μια μέση λύση ώστε να προχωρήσει αυτή με τους ελεύθερους επαγγελματίες, με τους αγρότες? Τι είναι η διατεθειμένη κυβέρνηση να κάνει? Κοιτάξτε, γι' αυτό. Εμείς στο εσωτερικό πεδίο θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια διαλόγου. Και αυτό φάνηκε από την πρώτη στιγμή, μόλις ζητήθηκε από τον Πρωθυπουργό συνάντηση και από τους αρμόδιους υπουργούς να κάτσουμε, να κουβεντιάσουμε, να δούμε εμείς και αδυναμίες και πιθανόν αστοχίες οι οποίες μπορούν να υπάρχουν στη δική μας πρόταση και να κάνουμε τις αναγκαίες διορθωτικές κινήσεις. Τι χρειάζεται να συμφωνήσουμε, κύριε Καμπουράκη, κύριε Οικονομέα, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα? Ότι η Ελλάδα χρειάζεται μια γενναία μεταρρύθμιση για το ασφαλιστικό της σύστημα, να μην μείνουμε στη σημερινή κατάσταση, να χαράξουμε έναν δρόμο βιώσιμο, ο οποίος, δεν σας κρύβω, για κάποια χρόνια έχει πιέσεις, αλλά έχει βιωσιμότητα. Δεν μπορούν να υπάρχουν άνθρωποι στην ηλικία μου και στην ηλικία των συνομιλητών εδώ πέρα στο τραπέζι, οι οποίοι να θεωρούν ότι με τον ένα ή τον άλλον τρόπο, επειδή το σύστημα δεν είναι βιώσιμο, όταν μεγαλώσουν και τελειώσουν τον εργασιακό τους βίο, δεν θα πάρουν σύνταξη. Αυτό πρέπει να φύγει πάνω από το τραπέζι. Γιατί ούτε είναι δυνατόν. Υπάρχει, αυτό είναι αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν το ερώτημα το οποίο τίθεται στη γενική του ιδέα είναι: θα κάνουμε μία αλλαγή, μία τομή, μία μεταρρύθμιση? Δεν διαφωνεί κανείς ότι πρέπει να γίνουν γενναίες μεταρρύθμιση. Ή θα αφήσουμε. Υπάρχει κανείς που διαφωνεί? Κοιτάξτε, δεν ξέρω ότι εμείς έχουμε καταθέσει μία πρόταση. Τι έννοια δίνουμε στη μεταρρύθμιση? Ο καθένας τοποθετείται με βάση αυτά τα οποία λέει και με βάση αυτά τα οποία φέρνει στο δημόσιο διάλογο, συγκεκριμένα, τεκμηριωμένα, ατεκμηρίωτα, όπως θέλει κάθε πλευρά προσέρχεται σε αυτό το διάλογο. Τώρα, ποια είναι η λογική της μεταρρύθμισης την οποία προσπαθούμε να φέρουμε εμείς και να δούμε και τι αντιδράσεις και αντιθέσεις θα υπάρξουν από τους δανειστές? Αυτό είναι ένα πραγματικά δύσκολο πεδίο. Είναι να μπορέσουμε να προστατεύσουμε και τις αντιδράσεις τους τώρα των δανειστών. Ναι. Όχι, εμείς έχουμε καταθέσει μια πρόταση. Φαντάζομαι ότι έχετε μια ιδέα που είναι η αντιδράση. Η ιστορία έχει δείξει ότι η πρόταση κατατίθεται από την ελληνική πλευρά και μετά γίνεται και χειρότερη. Υπάρχει μια διαδικασία διαπραγμάτευσης. Ναι. Σε άλλα ζητήματα όντως τα πράγματα χειροτέρευσαν, ιδίως στο παρελθόν είχαμε μεγάλη χειροτέρευση. Σε άλλες περιπτώσεις βρεθήκαμε αρκετά κοντά σε ελληνικές θέσεις με βάση τη διαπραγμάτευση που υπήρχε το τελευταίο τετράμινο. Δηλαδή, αν έχετε καταθέσει μια πρόταση η οποία δεν γίνεται αποδεκτή από πολύ κόσμο, αναρωτιέται κανείς όταν θα χειροτερεύσει αυτή η πρόταση, αν ισχύσει αυτό που ξέρουμε ότι ισχύει τα τελευταία 5 χρόνια. Κοιτάξτε, εγώ δεν υποτιμώ τις όποιες αντιδράσεις, αλλά νομίζω η κεντρική ιδέα της αλλαγής, η οποία είναι να φτιάξουμε ένα ασφαλιστικό σύστημα το οποίο να είναι βιώσιμο, να προσπαθήσουμε να προστατεύσουμε τους νέους, να προσπαθήσουμε τις όποιες επιβαρύνσεις προκύψουν να μην τις σηκώσουν τα συνήθη υποζύγια που είναι οι αδύνατοι, αλλά αυτοί οι οποίοι είναι σε ένα λίγο υψηλότερο επίπεδο, διότι στην Ελλάδα του 2016 και με τη φτώχεια που υπάρχει δεν υπάρχουν οι πλούσιοι, οι λεγόμενοι και οι φτωχοί. Λοιπόν, να πάει η πίεση, να υπάρχει μια πιο ομαλή κατανομή, να υπάρξει η προσπάθεια να φύγουμε από το σημερινό σύστημα. Όχι κάνοντας φτωχότερους όμως και αυτούς που έχουν κάποιους στον ήλιο μοίρα. Εμείς δεν θέλουμε να, αυτό είναι το δεν θέλουμε να κάνουμε μια νέα διανομή της φτώχειας. Δεν θέλουμε να κάνουμε μια νέα διανομή της φτώχειας. Εμείς θέλουμε να κάνουμε μια δικαιότερη κατανομή των βαρών. Μάλιστα. Διότι το σύστημα σήμερα είναι πάρα πολύ άδικο. Και περνώντας την ανάπτυξη και το νέο πλούτο, να υπάρχει όφελος ιδίως για τους πιο αδύναμους. Ερώτηση για να πάμε και στους άλλους. Είπε χθες ο κύριος Τσίπρας: κύριε Μητσοτάκη, δεν μπορείς να είσαι. Θα είσαι ή με τα μπλόκα ή με το δουνουτού. Κοιτάξτε, είναι σαφές. Έτσι δεν είπε. Είναι έχει σαφές. Δίκιο. Είναι πρέπει σαφές. Να είμαι τα μπλόκα ή με το δουνουτού. Ο Τσίπρας με ποιο είναι από τα δύο? Θα σας απαντήσω. Το δίλημα και για τους δύο το ίδιο. Θα σας απαντήσω. Εμείς διεκδικούμε από όλες τις δυνάμεις για να μπορέσουμε να έχουμε έναν πιο ουσιαστικό διάλογο και για να μπορέσουν οι ελληνικές θέσεις να πάρουν και χαρακτήρα εθνικών θέσεων, να μας φέρουν με έναν ή τον άλλο τρόπο μια πρόταση συγκεκριμένη, τεκμηριωμένη, συμπεριλαμβάνοντας το γεγονός ότι το καλοκαίρι μέσα σε δύσκολες συνθήκες ψηφίσαμε. Θα κάνει κυβέρνηση, έτσι, ναι. Μα τι λέει, γιατί. Τελικά